Γεια, ευτύχησε εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το βιντεάκι θα μιλήσω για το πώς μπορείτε να είστε πιο άνετοι με τους άλλους, να μην κολλάτε. Και αυτό το βίντεο ουσιαστικά το κάνω επειδή με ρώτησε η γκαγκασμένη γνωστή σχολιάστρια στο κανάλι που κάποιοι με έχετε ρωτήσει γιατί δεν σβήνει στα σχόλιά τη. Μα πρώτον, είναι δημιουργικά σχόλια, μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο ύφος, αλλά οκ. Okay. Δεύτερον, λέει και μερικά χρήσιμα και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, όπως μου ζήτησε να κάνω ένα βίντεο για το πώς μπορώ να πηγαίνω σε μια εκδήλωση και να υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος και να είμαι άνετος μαζί τους. Γι' αυτό θα σας κάνω ένα βιντεάκι που θα σας πω μερικά tips για το πώς να είστε άνετοι με άλλους. Αν κολλάτε, αν θέλετε ποτέ να μιλήσετε σε κάποιον και έχετε λίγο πρόβλημα. Και να σας πω ότι εγώ ποτέ δεν ήμουνα έτσι πάντα. Κάποτε ήμουνα κολούσα, κάποτε είχα πιο πολλούς ενδιασμούς, κάποτε δεν είχα αυτή την άνεση να βγω να μιλήσω στον κόσμο. Φυσικά από μικρός είναι αλήθεια ότι ήμουν λίγο έτσι θρασής, δηλαδή μ' άρεσε να κάνω πράγματα, να προκαλώ, αλλά μεγαλώνοντας αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν όταν άρχισα να παίζω μουσική και άρχισα να κάνω συναυλίες στην Αγγλία με το συγκρότημα και να παίζουμε, ξέρετε, παίζαμε punk rock σε πολύ δύσκολο κοινό, σε μεθυσμένους Άγγλους που, ξέρετε, μπορεί να βρίσουν, να κάνουν ό,τι να είναι. Και εμείς απλώς παίζαμε και κάναμε αυτό που ξέραμε να κάνουμε και δεν μας ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι. Αλλά συνήθως τους άρεσε, επειδή χτυπιόμασταν εκεί πέρα. Αλλά γενικότερα η φιλοσοφία είναι ότι δεν πρέπει να σε επηρεάζει τι θα πούνε οι άλλοι. Και πρέπει να κάνεις ασκήσεις για να μπεις σε κατάσταση που σε βλέπουν οι άλλοι και εσύ συνηθίζεις αυτό το πράγμα και στις συναυλίες σου συνήθισα. Πιο πολύ όμως το είχα συνηθίσει όταν έκανα καραόκι, όταν ήμουν απορρομένος, όταν είχα πάει στην αρχή φοιτητής. Δύο φορές την εβδομάδα πήγαινα στο καραόκι, στάνταρ πήγαινα και τραγουδούσα και ήμουν από τους κλασικούς που τραγουδούσανε και μπορώ να πω ότι έμαθα να τραγουδάω στο καραόκι, βασικά έμαθα να τραγουδάω πιο παλιά στο καραόκι στον υπολογιστή και μετά ως φοιτητής πήγαινα και τραγουδούσα εκεί πέρα στο μπαρ το αγγλικό πάλι με τους μεθυσμένους Άγγλους και τραγουδούσα, άλλοι βρίζαν, άλλοι γελούσαν, άλλοι... Τέλος πάντων, η φιλοσοφία είναι ότι βάζεις τον εαυτό σε μια κατάσταση που έχεις άγχος, αλλά πρέπει να κάνεις το βήμα μπροστά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει άγχος με τις κάμερες, έχει άγχος με το να πει κάτι μπροστά στους άλλους. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσεις και μπορείς να το αντιμετωπίσεις μόνο αν το κάνεις. Αν μπεις σε αυτή την κατάσταση, όχι ξαφνικά να μιλήσεις σε 5.000 άτομα, αλλά σιγά σιγά σε 5 άτομα, σε 10 άτομα, να πιάνεις κάθε φορά την ευκαιρία και να θυμάσαι ότι όταν μπαίνεις σε μια κατάσταση που έχεις άγχος, μη φοβάσαι. Τότε κάνε το βήμα μπροστά. Όταν νιώθεις ότι κάτι σε φοβίζει, τότε πρέπει να κάνεις το βήμα μπροστά. Γιατί ο μόνος τρόπος να νικήσεις κάτι που φοβάσαι είναι να το κάνεις. Μην το ξεχνάς αυτό. Αν κάτι φοβάσαι, κάντο. Ο μόνος τρόπος για να φύγει ο φόβος. Ωραία. Τώρα, είσαι σε μια κατάσταση με πολύ κόσμο, τι μπορείς να κάνεις για να είσαι άνετος. Εγώ κοιτάξτε τώρα ένα θέμα. Πηγαίνω σε εκδηλώσεις, σαν αυτές, για παράδειγμα, η γιορτή σταφίδας, και γενικότερα επειδή λόγω τηλεόραση, κουζίνα μαμάς, υπάρχει πολλοί κόσμος που με γνωρίζει. Έχω μπει στα σπίτια τους μέσα από τη τηλεόραση. Και αυτό εμένα είναι μια πρόκληση, γιατί ο άλλος με ξέρει, με γνωρίζει, θα μου πει γεια σου Ευτύχη, αλλά εγώ φυσικά δεν τον ξέρω από χθες, αλλά πρέπει να συμπεριφερθώ σαν να τον ξέρω. Γιατί αν εκείνη τη στιγμή που άλλος θα μου πει γεια σου Ευτύχη με όλη μου την καλή διάθεση, εγώ δεν ανταποκριθώ με τον ίδιο τρόπο, θα τον ξενερώσω. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πολλές φορές το σημαντικό ποιο είναι, να κάνεις κάποια πράγματα συνειδητά, έτσι ώστε μετά υποσυνείδητα όλο το σώμα να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και να μπορείς να κερδίσεις μέσα αγωγικά τον άλλον. Όταν ο άλλος έρθει να μου πει μια καλή κουβέντα, πρέπει και εγώ να αντιδράσω έτσι σαν να τον ξέρω, να μιλήσω άνετα, να μην νιώθω ότι δεν είμαι σε άνετο μέρος. Πολλές φορές στην εκπομπή τι έκανα, έμπαινα μέσα σε μια κουζίνα και σε ένα σπίτι που θα κάναμε γύρισμα και ήταν μια κυρία μου, έλεγε «Α, Ευτύχη, γεια σου» κτλ. Αν τότε εγώ κόλλαγα και ήμουν κάπως πιο κρύος, θα μετέφερα αυτό το ίδιο και σε αυτή. Άρα, αυτό που προσπαθούσα να κάνω είναι να είμαι τόσο άνετος, να νιώθω σαν να είμαι μέσα στο σπίτι μου, έτσι ώστε και αυτή να μου συμπεριφερθεί σαν να είμαι, για παράδειγμα, το παιδί τους. Άρα, με αυτόν τον τρόπο μου λέγανε Ευτύχη, πώς γίνεται, όλες νομίζουν ότι είσαι το παιδί τους. Τι κάνεις, συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι το παιδί τους. Μέσα αγωγικά δηλαδή, είσαι πάρα πολύ άνετος μαζί, λες, γεια, τι κάνετε, φέρτε μου να πιω λίγο νεράκι, να πιω κτλ. Μπαίνεις. Νιώθεις σαν το σπίτι σου. Αυτό που σου λένε μερικές φορές όταν μπαίνεις σε ένα ξένο σπίτι, λένε σαν το σπίτι σου. Να είσαι σαν το σπίτι σου. Όταν σε καλεί κάποιος στο σπίτι του, όταν σε καλεί κάποιος στο χώρο στην εκδήλωση, αυτό που θέλει από σένα είναι να σε δει άνετο. Γιατί αυτό πραγματικά τον γεμίζει χαρά. Άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς όταν πηγαίνουμε καλεσμένοι, όταν πηγαίνουμε κάπου, όταν πρέπει να νιώθουμε λίγο άνετοι. Όταν λέμε άνετοι, δεν λέμε να είμαστε κάφροι και να κάνουμε βλακίες ή να μην σεβόμαστε. Αντιθέτως, να νιώθουμε άνετοι, να μην νιώθουμε κολλημένοι, να μην νιώθουμε σφιγμένοι. Αυτό είναι μια ενέργεια που τη στέλνει στον άλλο και τη νιώθει. Άρα σε εκδηλώσεις και τέτοια, αυτό που κάνω εγώ, προσπαθώ να νιώθω άνετος και αν μέσα μου κάτι μου λέει ότι δεν νιώθω άνετος,
Λέω, ωραία, αν νιώθω άνετος τι θα κάνω, θα πηγαίνω από εδώ, από εκεί, συμπεριφέρομαι σαν να είμαι άνετος και μετά από πολύ λίγο αυτό αρχίζει και μπαίνει μέσα στη φυσιολογία, στο σώμα σου και συμπεριφέρεσαι και νιώθεις με αυτόν τον τρόπο. Άρα, μερικές φορές πρώτα κάνεις και μετά νιώθεις. Συμφωνεί? Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε μερικά απλά πράγματα που μπορείς να κάνεις όταν είσαι με άλλους για να νιώθεις πιο άνετα και να έχεις αυτοπεποίθηση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για την αυτοπεποίθηση είναι να αγαπάς και να αποδέχεις τον εαυτό σου για αυτό που είναι. Είσαι ο εαυτός σου. Είσαι ξεχωριστός από οποιοδήποτε άλλον. Είσαι αυτό που είσαι. Αγαπάς τον εαυτό σου και τον αποδέχεσαι. Αν δεν μπορείς να αποδεχτείς και να αγαπήσεις τον εαυτό σου, κανείς άλλος δεν μπορεί να αποδεχτεί και να σε αγαπήσει. Είναι πολύ δύσκολο μάλλον να πείσεις οποιονδήποτε άλλο να το κάνει. Και δεν μπορείς και εσύ να αποδεχτείς και να αγαπήσεις άλλους. Άρα να θυμάσαι το πρώτο πράγμα. Πρέπει να δουλέψουμε αυτό και δεν είναι κάτι πολύ απλό. Και είναι πράγματα που πρέπει να κάνεις κάθε μέρα, να σκέφτεσαι τα πράγματα για τα οποία νιώθεις ευγνώμων ή να σκέφτεσαι πράγματα που έχεις πετύχει. Να νιώθεις λίγο καλά για τον εαυτό σου. Να κοιτάς καθρέφτη και να λες ρε, μπράβο, έχεις καταφέρει αρκετά πράγματα ως τώρα. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ό,τι και αν είναι αυτό. Το ότι μπορείς να διαβάζεις, το μπορείς να περπατάς, δεν ξέρω, να μιλάς, το μπορείς να κάνεις ποδήλατο, οτιδήποτε ξέρεις να κάνεις, δεν ξέρω, μπορείς να παίζεις ένα μουσικό όργανο. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει συνεχώς να τα ενδυναμώνεις και να λες στον εαυτό σου μπράβο. Ωραία, δεύτερο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό να κάνεις είναι να καταλάβεις ότι δεν πρόκειται να αρέσει σε όλους. Αν προσπαθήσεις να αρέσει σε όλους, δεν θα αρέσει κανέναν. Όποια πας, υπάρξουν κάποιοι που δεν θα συμπαθήσουν. Μπορεί να στο πούνε, μπορεί να μην στο πούνε, μπορεί να στο δείξουν με το βλέμμα τους. Δεν σε νοιάζουν αυτοί. Πάντα υπάρχει ένα 10% που δεν σε γουστάρει ό,τι και αν κάνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν αυτά τα βίντεο και δεν τα γουστάρουν. Μα εγώ δεν τα κάνω τα βίντεο για αυτούς. Τα κάνω για αυτούς που έχουν κάτι να πάρουν από αυτά τα βίντεο. Τα κάνω για αυτούς που έχουν κάτι να αποκομίσουν. Έχουν κάτι θετικό να πούνε. Γιατί αν τα έκανα για τους άλλους, απλά δεν θα έκανα βίντεο. Ή θα τα έκανα με τόσο κακό τρόπο, επειδή θα φοβόμουν συνεχώς και δεν θα άρεσαν σε αυτούς που υπάρχει περίπτωση να αρέσουν. Άρα το σημαντικό είναι να καταλάβετε ότι ένα 10% πάντα δεν θα γουστάρει ό,τι αν κάνετε. Υπάρχει ένα 10% που πάντα θα γουστάρει. Αυτούς να έχετε στο μυαλό σας. Να σκέφτεστε ότι όποια να πας, υπάρχει σίγουρα κάποιος εκεί πέρα που θα συμπαθήσει. Υπάρχει κάποιος που έχει κάποιο κοινό με σένα. Άρα, εσύ αυτό που κάνεις, συγκεντρώνεις αυτούς και βγάζεις έτσι μια θετική αύρα που μαζί παίρνεις και το άλλο 80% τους ουδέτερους. Αν εσύ βγάλεις μια θετική αύρα, οι ουδέτεροι που έτσι και έτσι, όταν δούνε έναν θετικό άνθρωπο, όταν δούνε ένα χαμόγελο, όταν δούνε κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται για τους άλλους, θα ανταποκριθούν ανάλογα. Συνεπώς, ξεκινάει πάρα πολύ από σένα. Το να είναι η άλλη θετική μαζί σου ξεκινάει από σένα. Άρα, εσύ πρέπει να βγάλεις μια θετικότητα, να βγάλεις ένα ενδιαφέρον για τους άλλους. Και όταν λέω ενδιαφέρον, αν θέλετε οι άλλοι να ενδιαφερθούν για εσάς, το πιο εύκολο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να είστε εσείς. Εσείς να ενδιαφέρεστε για αυτούς. Ό,τι και αν θέλεις, πρέπει εσύ να το κάνεις. Αν θέλεις ο άλλος να σε σέβεται, πρέπει εσύ να σεβαστείς. Αν θέλεις ο άλλος να δείξει ενδιαφέρον σε σένα, πρέπει εσύ να δείξει ενδιαφέρον. Αν θέλεις κάποιος να σε αγαπάει, πρέπει εσύ να τον αγαπάς. Είναι νόμος του σύμπαντος αυτό και θέλω να το θυμάστε πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται ούτε να λες, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει και εκείνο. Όχι. Το μόνο που έχεις να κάνεις για να κάποιος να πει καλές κουβέντες για σένα, να σε θεωρήσει ενδιαφέρον άτομο, είναι να του κάνεις ερωτήσεις και να ενδιαφερθείς για αυτόν. Πιστέψτε με, δοκιμάστε την επόμενη φορά που θα πάτε σε ένα πάρτι, σε μια εκδήλωση, σε ένα κοκτέιλ πάρτι, σε μια οτιδήποτε συνάντηση. Δείξτε ενδιαφέρον. Κάντε ερωτήσεις. Πώς ξεκίνησες, τι έκανες, πώς έφτασες μέχρι εδώ, γιατί σε ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Κάντε το αυτό. Εσείς να ενδιαφέρεστε. Άρα, αν θέλετε να ενδιαφέρονται οι άλλοι για εσάς, εσείς να ενδιαφέρεστε για αυτούς. Ωραία. Επόμενο πράγμα είναι να χαμογελάς. Το χαμόγελο είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Το χαμόγελο βοηθάει πάρα πολύ. Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν οι άλλοι. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Δεν πρέπει να χαμογελάτε ψεύτικα. Αυτό φαίνεται, φυσικά. Απλώς τραβάω τους μυς και μόνο το σώμα. Όταν χαμογελάς, αληθινά, χαμογελάει όλο το πρόσωπο. Χαμογελάς από μέσα σου. Δεν χαμογελάει το στόμα. Χαμογελάει η καρδιά. Χαμογελάει τα μάτια. Όλο το πρόσωπο. Όλοι οι μυς. Όταν χαμογελάς έτσι. Είναι ας πούμε 10 μυς που κινούνται. Όταν χαμογελάς με όλο το σώμα και το νιώθεις αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, 50 μυς στο πρόσωπο δραστηριοποιούνται. Άρα δεν είναι απλώς κάτι που πρέπει να το κάνεις με τους μυς. Είναι κάτι που πρέπει να νιώσεις. Αλλά πρέπει να σκεφτείς ωραία πράγματα. Πρέπει να σκεφτείς μέσα στο μυαλό σου κάτι θετικό. Πρέπει να προδιαθέσεις τον εαυτό σου ώστε πας σε μια εκδήλωση και πεις: κοίτα ρε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι ενδιαφέρον σίγουρα. Κάτι μπορώ να μάθω από αυτούς. Κάτι έχουν να μάθουν και αυτοί από μένα. Πω, εδώ θα περάσω καλά. Και να βγάλεις μια θετικότητα από μέσα σου. Να βγάλεις αυτή τη θετικότητα. Θα μεταφερθείς αυτούς και θα γυρίσει πίσω σε σένα. Άρα να χαμογελάς αληθινά, να χαμογελάς από την ψυχή σου. Και αν θες να χαμογελάσεις από μέσα σου αληθινά, όχι, δεν το κάνεις έτσι, το κάνεις
πιστεύοντας μέσα να σκεφτείς κάτι όμορφο ή κάτι καλό. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Το επόμενο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να βλέπεις τους άλλους θετικά. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν θετικά. Όλοι έχουν αρνητικά. Αλλά το θεματικό είναι πώς τους βλέπεις εσύ. Πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα γύρω σου. Να, σε οτιδήποτε και αν δεις, μπορείς να δεις κάτι που θα μπορούσε να διορθωθεί. Τώρα με βλέπετε εμένα, νομίζω αυτή γιατί μαλλί είναι αυτό. Σκατά είναι, ας πούμε, θα μπορούσε να το χτενίσει έτσι κι αλλιώς. Αυτό το κάνει κάποιος ο οποίος, ό,τι και αν δει, βλέπει τα αρνητικά. Και λέει, Α, είναι αυτό. Αυτό γίνεται παντού. Οι άνθρωποι έχουμε φίλτρα μπροστά μας. Υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν παντού τα αρνητικά. Υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν συνεχώς τα θετικά. Κάποιος άλλος θα μου πει: λοιπόν, ευτύχη, αυτό το βίντεο που έκανες, αυτό εδώ που βλέπετε, είναι πολύ ωραίο. Και εκείνα και τα βιβλία σου πίσω, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αυτά που είπες, βλέπουν τα θετικά. Είναι προδιαθετημένοι να βλέπουν τα θετικά. Δεν λέμε ότι πρέπει να είμαστε με κλειστά μάτια και να βλέπουμε μόνο τα θετικά, να μην βλέπουμε τα αρνητικά, γιατί μπορεί να τα διορθώσουμε μετά τα αρνητικά. Αλλά τα βλέπουμε τα αρνητικά με μια θετική. Πολλές φορές με ρωτάτε τι ευτύχη, δεν λες ποτέ αρνητικά σε άλλους. Γράφω σχόλια κάτω από βίντεο, άλλα και τέτοια. Μου λέει καλά, ποτέ δεν έχεις κάτι άσχημο να πεις. Κοιτάξτε, αν δεν έχω κάτι καλό να πω, δεν λέω τίποτα. Ή θα το πω κατηδίαν. Θα το πω private. Θα στείλω ένα μήνυμα, θα πω κοίτα, αυτό πιστεύω ότι εκεί πέρα θα μπορείς να διορθώσεις κάτι. Δεν κάθομαι να κράζω δημοσίως. Ο κανόνας είναι ότι δημοσίως να λες ωραία πράγματα. Και αν πιστεύεις ότι έχεις κάτι χρήσιμο να πεις για τον άλλον, να το πεις. Φυσικά εντάξει, εμείς εδώ πέρα μπορείτε εσείς να μου γράψετε κάτι αν δεν σας αρέσει, για παράδειγμα αυτό και αυτό. Okay. Αλλά είναι κάτι πολύ χοντρό, κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ σοβαρό, καλύτερα να το λες κατηδίαν. Ή υπάρχει η εξής λογική, λες κάτι θετικό, μετά λες κάτι αυτό που πιστεύεις ότι άλλος μπορεί να αλλάξει και μετά πάντα τελειώνεις με κάτι θετικό. Για παράδειγμα, έχετε κάποιον συνεργάτη, κάποιον φίλο που κάνετε μαζί μια εργασία, κάτι και σας φέρνει ένα κείμενο. Του λέτε, κοίτα, πολύ ωραία έκανες, καλή δουλειά. Έκανες ωραίο κείμενο, μου αρέσει αυτό. Βρίσκει κάτι καλό να πεις, δηλαδή ότι ξεκίνησες με καλό τρόπο κτλ. Μ' αρέσει που το έκανες τόσο γρήγορα. Αλλά εδώ στη μέση έχει αρκετά λάθη. Πιστεύω ότι εδώ πρέπει να διορθώσεις λίγο τη σύνταξη και το μπλα μπλα. Αλλά αυτό θα το καταφέρεις και πιστεύω ότι είναι κάτι εύκολο. Αλλά πάλι, επαναλαμβάνω, μπράβο σου που το έκανες, που έφτασες μέχρι εδώ και πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις ακόμα καλύτερα. Είδατε, είναι η μέθοδο sandwich. Λες κάτι καλό, μετά αυτό που θέλει να διορθώσει και μετά κάτι πάλι καλό. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ να το θυμάστε γενικότερα. Αλλά αυτό που ήθελα να μείνω είναι να βλέπετε στους άλλους τα θετικά πράγματα. Να βλέπετε τους άλλους και να λες, κοίτα, τι καλό έχω να πω εγώ για αυτόν. Να μην πείτε κάτι μπουρδα, ας πούμε, α, ωραία μπλούζα, ενώ έτσι δεν το νιώθεις. Κάτι πραγματικά το νιώθεις. Να λες καλά πράγματα για τους άλλους. Άρα, όταν είσαι σε μια εκδήλωση και θες να νιώσεις άνετα κτλ., να πας σε κάποιον και να πεις, ω, τι. Ωραία, δεν ξέρω, ρωμαλή, δεν ξέρω, βρείτε κάτι γενικά καλό να πείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και γυρνάει και πίσω. Ωραία, λοιπόν, αυτά είχα να πω για το πώς γενικότερα να είσαι πιο κοινωνικός και πιο θετικός σε καταστάσεις και να είσαι πιο άνετος. Η αυτοπεποίθηση και η άνεση και όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι που χτίζονται, δεν είναι κάτι που γεννιέσαι. Κάποιοι λένε, α, είναι ταλέντο κτλ. Όχι, είναι κάτι που χτίζεις, πρέπει να βάζεις τον εαυτό σε καταστάσεις, πρέπει να μελετάς τέτοια πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία σε παρουσιάσεις, σε αυτοπεποίθηση, σε επικοινωνία. Αλλά αυτό που θέλω να συγκροτήσετε είναι ένα που είπα και είναι το πιο σημαντικό. Εκτός από το να γελάτε αληθινά, να δίνετε στους άλλους αυτό που θέλετε να σας δώσουν. Αν θέλετε ενδιαφέρον, αν θέλετε αγάπη, να το κάνετε πρώτα εσείς. Συνεπώς, από τη στιγμή που είδατε αυτό το βίντεο, θέλω την επόμενη φορά που θα συναντήσετε κάποιον να του δώσετε εσείς ένα χαμόγελο, να του πείτε μια καλή κουβέντα, να του πείτε ένα ευχαριστώ, να εσείς να κάνετε το πρώτο βήμα. Συμφωνεί! Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλιά πολλά, καλή δύναμη σε όλους, ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο, κάντε like, subscribe και αν έχετε προτάσεις για άλλα βίντεο, στείλτε μου! Γεια! Φιλιά πολλά! Hey, αν θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletchas.gr.